Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Δεν θα υπάρξει επέκταση του λατομικού πεδίου στην ευρύτερη περιοχή του Βόλακα, σύμφωνα με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κ. Καρούτζο. Αυτό μάλιστα τονίστηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Γιάννη Ξανθόπουλου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σύσκεψη για την επέκταση της λατομικής ζώνης στην περιοχή του Βόλακα αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού της Δράμας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας υπό την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Καρούτζου. Όπως υπογράμμισε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο κ. Καρούτζος θα υπάρξει ρύθμιση από την πλευρά του έτσι ώστε να μην υπάρξει επέκταση της λατομικής ζώνης παρά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί περισσότερες από 100 αιτήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχάς, κάναμε μια συζήτηση για τις λατομικές δραστηριότητες που βρίσκονται στην περιοχή του Βόλακα. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις για επέκταση της ζώνης. Και συμφωνήσαμε και θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και τον κύριο Ξανθόπουλο για τη σημερινή σύσκεψη, διότι οι αποφάσεις και του κράτους και της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης πρέπει να παίρνονται από κοινού. Συμφωνήσαμε επομένως στην πάρα πολύ μικρή και περιορισμένη επέκταση της σημερινής ζώνης. Αυτό θα γίνει με δική μου απόφαση, η οποία θα την οριοθετήσει τη ζώνη τη συγκεκριμένη. Θα σεβαστούμε το οικοσύστημα, τους οικοτόπους, την περιπατητική διαδρομή και τις διαδρομές που φτάνουν μέχρι το σημείο του χιονοδρομικού κέντρου. Όλα αυτά με σεβασμό στο περιβάλλον, σε 15 μέρες, σεβόμενη και την πρόταση του Δήμου Νευροκοπίου, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και οριοθετημένη, θα καταλήξουμε στο τελικό σχέδιο εντός 15 ημερών. Πιστεύω ότι παρόλο που η νομοθεσία επιτρέπει σε πάρα πολλά επίπεδα να γίνονται αυτού του είδους δραστηριότητες σε όλη τη χώρα, γιατί η λατομική νομοθεσία είναι συγκεκριμένη, εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να σεβαστούμε από τη μία την ανάπτυξη, τα κοινωνικά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν, αλλά και τα περιβαλλοντολογικά. Και θα πάμε σε αυτή τη λογική που νομίζω ότι συμφώνησε όλο το τραπέζι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε και οι επιχειρηματίες να γνωρίζουν τα όρια και τους κανόνες και ταυτόχρονα και η αυτοδιοίκηση να παίξει όπως με τον νόμο που ψηφίστηκε τον 38-37 του 2011, όπου βάζει για πρώτη φορά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες την ουσιαστική γνώμη της περιφέρειας εν ώψη οποιασδήποτε απόφασης του Γενικού Γραμματέα, και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Μου ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, τον κύριο Καρούτζο, να υπάρξει μια συζήτηση εδώ σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία προσεκλήθησαν οι Δήμοι Νευροκοπίου, Προσοτσάνης και Δράμας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρμαροτεχνιών Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να βοηθηθεί μετά από διάλογο ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης στο θέμα που έχει να κάνει με παραχωρήσεις νέων αδειών εκμετάλλευσης, έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων στην περιοχή του Βόλακα. Μου έχει πει ότι υπάρχουν δεκάδες, ίσως και πάνω από 100 αιτήσεις, νέες αιτήσεις για νέα λατομεία, και επειδή όλοι μας γνωρίζουμε και ο ίδιος γνωρίζει ότι υπάρχει μια ευαίσθητη περιοχή πάνω στο Βόλακα σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, πριν αποφασίσει ήθελε να διαβουλευθεί με την τοπική κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει την δημοκρατικότητα του προσώπου. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, έχουν αναφερθεί από τους εκπροσώπους οι ενστάσεις ή και οι προτάσεις. Αυτό το οποίο θα προτείνουμε ή και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και το σύνολο των συμμετεχόντων στη σύσκεψη, είναι να μην υπάρχει πλέον καμία, μάλλον να υπάρχει
μεγάλη φιδωλά μάλλον να δίδονται οι άδειες πάνω στο Βόλακα και ειδικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αν τελικά βρεθεί αυτή η περιοχή, για την οποία περιοχή θα συμφωνήσει και η τοπική κοινωνία και ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε θετικοί στο να δοθούν νέες άδειες εκμετάλλευσης και έρευνας πάνω στο Βόλακα. Ο κύριος Καρούτζος, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά με νέες αδειοδοτήσεις ή όχι στην περιοχή κυρίως του Βόλακα αλλά και των πύργων. Γι' αυτό το κομμάτι εξάλλου βρίσκομαι και εγώ εδώ, προκάλεσε αυτή τη σύσκεψη των ενδιαφερομένων ώστε να αποκρισταλώσει την τελική του άποψη. Υπάρχει ένα πρόβλημα κυρίως στην περιοχή του Βόλακα, όπου η τοπική κοινωνία δεν θέλει να επεκταθούν τα λατομεία δυτικότερα, παρότι εκεί πέρα υπάρχει νομιμότητα στο να επεκταθούν τα λατομεία. Έχω την εντύπωση ότι μια ισόρροπη εξέλιξη μπορεί να δώσει λύσεις και στο ένα θέλω και στο άλλο θέλω. Δηλαδή και να μην καταστραφούν τα καλοπιστικά δάση πέριξ του Βόλακα, αλλά ταυτόχρονα να υπάρξει δυνατότητα και για να δοθεί ένα κομμάτι ανάπτυξης ακόμη για την εξόρυξη του μαρμάρου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος πρωτοπραγωγικός τομέας στην περιοχή μας είναι η εκμετάλλευση του μαρμάρου. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Καρούτζος θα βγάλει τα συμπεράσματα που χρειάζεται για να αποφασίσει και ανάλογα. Παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, υπουργών, βουλευτών και δεκάδων στελεχών από το χώρο της κεντροαριστεράς, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια εκδήλωση της κίνησης των 58 στο Θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Γιάννη Βούλγαρη. Στην Αλφα Τηλεόραση Δράμας μίλησε το μέλος της κίνησης των 58, Νίκος Αλεβιζάτος. Πλήθος κόσμου προσήλθε στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση πρωτοβουλίας των 58. Η αίθουσα του Ακροπόλ, τα θεωρία, η διάδρομη, το ελάχιστο εκατοστό του θεάτρου κατελήφθη από τον κόσμο. Εκτιμάται ότι την παρακολούθησαν μέσα και έξω από το θέατρο πάνω από 2.000 άτομα. Παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, πολλών υπουργών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, εκπροσώπων της ΔΗΜΑΡ και των κινήσεων που τοποθετούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και πλήθους κόσμου που ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών. Εισηγητής, ο κ. Γιάννης Βούλγαρης, ξεκαθάρισε, καταχειροκροτούμενος, ότι δεν φτιάχνουμε κόμμα, δεν πάμε να γίνουμε αρχηγοί, δεν κάνουμε τη νέα κεντροαριστερά, μιας και υπάρχουν πολλές τώρα τελευταία. Δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ και συνεργαζόμενοι, δεν είμαστε ΔΗΜΑΡ και συνεργαζόμενοι, δεν είμαστε Βενιζελικοί, δεν είμαστε Σημιτικοί, δεν είμαστε Κουβελικοί, δεν είμαστε Λικουδικοί, οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική καριέρα, είμαστε όμως ενεργοί πολίτες. Ήρθαμε για να μείνουμε, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Βούλγαρης. Είχε απροσδόκητα πολύ κόσμο, ασφαλώς ασπρομάλιδων, δηλαδή οι νέοι ήταν λίγοι και αυτό ήταν ανησυχητικό. Αλλά παρά τα αυτά, εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί έκατσα πολλή ώρα στην είσοδο βλέποντας τον κόσμο να προσέρχεται, υπήρχαν μετά από πάρα πολλά χρόνια χαρούμενα πρόσωπα. Και αυτό έδινε ένα τόνο, θα έλεγα, δεν θα έλεγα αισιοδοξία, ίσως είναι μεγάλη λέξη, θα έλεγα ένα τόνο προσδοκίας. Στον κρίζο το οποίο που ζούμε σήμερα, το θεωρώ σημαντικό. Τώρα για το τι περιμένουμε, νομίζω ότι η ευκαιρία είναι μοναδική. Μπορεί ένα σχήμα να προκύψει εν ώψη ευρωεκλογών και δημοτικών εκλογών, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη οι υποψηφιότητες των κυρίων Καμίνη και Μπουτάρη δεν θα, νομίζω, θα υποστηριχθούν από συγκεκριμένα κόμματα, αλλά θα υποστηριχθούν ανοιχτά. Πώς να σας πω, δεν θα είναι ο υποψήφιος της Δημάρη του ΠΑΣΟΚ, ένας από τους δύο, αλλά Δημάρ και ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητα Μπουτάρη ή την υποψηφιότητα Καμίνη μαζί με τις όποιες άλλες δυνάμεις θα το κάνουν. Έτσι και στις ευρωεκλογές πιστεύω ότι είναι μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα υποστηριχθεί από τα δύο συγκεκριμένα κόμματα και ενδεχομένως από άλλους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι μια αργή διεργασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Δημάρ, όπως ξέρετε. Ναι. Δεν είναι καθόλου προφανές ότι θα γίνει γρήγορα. Έχω την εντύπωση ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είναι μια πρόκληση και γι' αυτή πολεμάμε. Μάλιστα. Ριζώνει δηλαδή, μπορεί να πει κανείς. Τι να σας πω. Δηλαδή, έχω μάθει, παρότι είμαι νομικός, δηλαδή εξορισμού συντηρητικός άνθρωπος, να βλέπω τη δυναμική διάσταση των πραγμάτων. Mm-hmm. Σήμερα τα πράγματα, αν μου λέγατε
ποιες είναι οι περισσότερες πιθανότητες, θα ήμουν πολύ συγκρατημένος. Μάλιστα. Μπορεί αύριο, έτσι και πάει καλά αυτό, και σας επαναλαμβάνω, η θετική ένδειξη δεν ήταν, να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν ήταν η μέση ηλικία των προσερχομένων, αλλά ήταν το χαμόγελο, να σας πω ότι κάτι κρύβει, κάποια δυναμική. Μάλιστα. Και να... σημειωτέ είναι, είχε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι περιμέναμε. Μάλιστα. Να ζητήσω ένα σχόλιο σχετικά με τις παρουσίες που υπήρξαν εκεί. Είχαν προσκληθεί, είχαν κληθεί, ήταν και αυθόρμητοι. Κοιτάξτε, για τα επώνυμα στελέχη, προφανώς είχαν υπάρξει προσκλήσεις. Mm-hmm. Προφανώς ο κύριος Σιμίτης αισθάνεται άνετα σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Προφανώς ο κύριος Βενιζέλος θέλει να το στηρίξει. Εκείνο που εμάς, και νομίζω το είπε πολύ καλά ο κεντρικός ομιλητής, ο κύριος Γιάννης Βουλγαρής, δεν μας ενδιαφέρει σε τίποτα να επαναλάβουμε μια τερατογέννηση Πασόκ και Δημοκρατικές Δυνάμεις. Αλλά εξίσου δεν μας ενδιαφέρει και το αυτό που πολεμάει να κάνει ο κύριος Κουβέλης, Δημάρχη Δημοκρατικές Δυνάμεις. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε λίγο τους εγωισμούς μας, να πιστέψουμε λίγο στις δυνάμεις μας και να ξεχάσουμε λίγο τις προσωπικές μας στενές συμπάθειες και να προχωρήσουμε σε κάτι που αξίζει τον κόπο. Η συγκυρία το απαιτεί. Επιστολή προς τη ΔΕΗ έχει στείλει ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής με στόχο να λάβει γνώση των διακοπών ρεύματος που έχουν γίνει στην περιοχή της Καβάλας λόγω χρέους και πόσα σπίτια αυτή τη στιγμή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, έτσι ώστε να προχωρήσουν στις σχετικές κινήσεις στήριξης των οικογενειών αυτών. Το θέμα των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χρέους έθεσε προς τη ΔΕΗ ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής, ζητώντας να μάθει τον αριθμό των οικοκυριών που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην περιοχή της Καβάλας. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να ενημερωθεί ο Δήμος έτσι ώστε όπου μπορούν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου της Καβάλας να συνδράμουν προς αυτούς οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να πληρώσουν το ηλεκτρικό τους ρεύμα, αλλά και παράλληλα δεν έχουν θέρμανση στο σπίτι τους. Το θέμα με την διακοπή της ηλεκτροδότησης κυρίως σπιτιών και επιχειρήσεων βέβαια δευτερευόντως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αρχίζει και ακουμπάει μια πολύ μεγάλη μειοψηφία ακόμα ευτυχώς του λαού μας, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή όταν μαθαίνουμε ότι κάθε χρόνο κόβονται 350.000 συνδέσεις, αυτό σημαίνει ότι σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων όπως είμαστε εμείς, τα πράγματα είναι τραγικά. Και όταν ήδη λέγεται ότι έχουν κοπεί πάνω από, από ένα εκατομμύριο παροχές. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Και αυτό το οποίο συνέβη με την μικρή 13χρονη Σάρα φέτος, πέρυσι με τους φοιτητές, τα βραχικυκλώματα, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές που συμβαίνουν και οι άλλες απώλειες ανθρώπινων ζώων, πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια κάτι, σε μια ενέργεια. Να δούμε τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και βεβαίως πολύ σωστά ο Υπουργός, ο κύριος Μανιάτης, εξήγηλε κάποιες λύσεις στο θέμα, τις οποίες όμως ακόμα δεν τις είδαμε. Εμείς όμως, η Δήμη, από τη δική μας πλευρά, πρέπει να οργανωθούμε. Είναι ξεκάθαρο και γνωστό ότι εμείς ήδη δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τις οφειλές των καταναλωτών της ΔΕΗ, ούτε βεβαίως τις επανασυνδέσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως? Μπορούμε να... στο πνεύμα αυτό που ανακοίνωσε ήδη ο κύριος Μανιάτης, εμείς να ζητήσουμε τον κατάλογο των ανθρώπων που πλέον δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια τους. Mm-hmm. Εγώ το ζήτησα λοιπόν από τη ΔΕΗ και από τη ΔΕΔΙΕ, ώστε να γίνει όλη η προεργασία εκείνη που θα οργάνωνε καλύτερα τις υπηρεσίες μας, ώστε να ελέγξουμε τους ανθρώπους αυτούς, αν πράγματι είναι τόσο άποροι όσο ισχυρίζονται, αν δεν συμβαίνει κάτι άλλο, κάτι παράξενο. Βέβαια, η δική μου άποψη είναι ότι η κυβέρνηση, εφόσον έχει πάρει αυτή την απόφαση, θα πρέπει να επανασυνδέσει όλους, σε όλους το ρεύμα, και από εκεί και πέρα να αναθέσει σε εμάς τα υπόλοιπα. Το θέμα της θέρμανσης των σπιτιών που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα τώρα απασχολεί γενικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος όμως στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης, Άγγελος Λίσελης, υπογραμμίζει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στις πόλεις και ότι στα χωριά τέτοιου είδους ζητήματα αντιμετωπίζονται με πιο παραδοσιακούς αλλά και ανθρώπινους τρόπους.
Την τοπική αυτοδιοίκηση το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να απασχολεί πλέον ιδιαίτερα έντονα πώς αρκετά νοικοκυριά που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι τους θερμαίνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κυρίως στις τελευταίες ημέρες όπου ο υδράργυρος έχει αρχίσει να πέφτει. Όπως υπογραμμίζει όμως ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λίσελης, αυτό συμβαίνει κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Στην επαρχία και στα χωριά το πρόβλημα, όπως φαίνεται, λύνεται με πολύ πιο ανθρώπινους τρόπους. Καταρχήν να πω ότι με το ζήτημα που υπάρχει τις τελευταίες μέρες, δηλαδή για το κόψιμο του ρεύματος κτλ., ήδη έχουμε καταλήξει σε έναν κατάλογο, αν θα μου επιτραπεί η έκφραση, ανθρώπων, ευπαθών οικογενειών, οι οποίες έχουν πρόβλημα με τη διακοπή του ρεύματος. Και ανάλογα με το πώς θα κινηθεί όλη η χώρα, θα κινηθούμε και εμείς. Βέβαια, δεν έχουμε εξαιρετικά πολλές περιπτώσεις, είναι πολύ λίγες. Σε ό,τι έχει σχέση όμως τώρα το ζήτημα της θέρμανσης, υπάρχουν οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου, οι οποίοι είναι πρόσφοροι για το οποιοδήποτε θέλει να μπει για να ζεσταθεί, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά είναι προβλήματα κυρίως που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές και όχι τόσο οι δικές μας οι επαρχιακές, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ακόμη πιο έντονες. Ο επαρχιακός και, θα μου επιτρέψετε να πω, ο χωριάτικος χαρακτήρας του πληθυσμού επιτρέπει ο ένας να κοιτάει τον άλλον με έναν καλύτερο τρόπο από ό,τι στις αστικές περιοχές, όπου οι άνθρωποι είναι περισσότερο αποξενωμένοι. Να αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Με ποικίλες δραστηριότητες συνεχίζονται οι δράσεις της φετινής Ονειρούπολης χθες. Οι μουσικές νότες από τον Κώστα Σιαμάνη πλημμύρισαν την κεντρική σκηνή, ενώ τη σκυτάλη πήραν μετά οι 4DJs με ήχους από έντεχνο ροκ. Σήμερα οι δράσεις συνεχίστηκαν με τα γερμανικά σε κίνηση για τα μικρά παιδιά. Με επιτυχία συνεχίζονται οι δράσεις της Ονειρούπολης. Χθες το απόγευμα, η θεατρική ομάδα TIC-NIC παρουσίασε τις ιστορίες της Ανακυκλούπολης και ευαισθητοποίησε τα μικρά παιδιά σε σχέση με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Στη συνέχεια, υπήρξε ένα live από τις μουσικές νότες και τον Κώστα Σιαμάνη, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με τους 4DS σε ήχους από έντεχνο ροκ. Σήμερα το πρωί οι δράσεις συνεχίστηκαν με τους μικρούς επισκέπτες της Ονειρούπολης να είχαν την ευκαιρία για ανακάλυψη της γερμανικής γλώσσας με βιωματικό τρόπο μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές.
Χρήστο, μ' ακούς? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα βιωματικό παιχνίδι που γίνεται με το πανί μας, ή αλλιώς αλεξίπτωτο όπως το λέμε, όπου είναι καλή ευκαιρία να μάθουν τα χρώματα. Είναι δυστυχώς ένα παιχνίδι που τώρα δεν το βλέπουμε, γιατί το κάθε παιδάκι κρατάει από ένα χρώμα και αναλόγως με το χρώμα που φωνάζουμε εμείς πρέπει το παιδί να τρέξει και να πιάσει το χρώμα από την απέναντι πλευρά. Τώρα αυτό είναι ένα παιχνίδι που πιο πολύ έχει να κάνει με τα πολιτισμικά στοιχεία της Γερμανίας. Δηλαδή ξεκινούμε από το Μόναχο που έγινε πολύ γνωστή για την ποδοσφαιρική της ομάδα και έτσι παίζουν τα παιδιά λεξιπτόμπαλα. Και προφανώς είναι πιο πολύ για τη δική τους εκτόνωση, διότι γίνεται συνήθως στο τέλος του μαθήματος με σκοπό του να εκτονωθούν και να χαλαρώσουν. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στο ράφι, γιατί όταν τα ράφια είναι Euroform, όλα τα βλέμματα μένουν στο ράφι. Euroform, μεταλλικά ράφια σε όλα τα μεγέθη και για όλες τις χρήσεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Ράφια για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Ράφια για το σπίτι σας και για την επιχείρησή σας. Euroform, μεταλλικές κατασκευές και μεταλλικά εξαρτήματα που ανταποκρίνονται σε κάθε σας ανάγκη και που δημιουργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Euroform, παραγωγή διάτρητης λαμαρίνας κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια για βιομηχανικές και διακοσμητικές εφαρμογές. Euroform. Στο υπερσύγχρονο μηχανουργείο μας αναλαμβάνουμε κατασκευές μηχανημάτων όπως σχιστικά ξύλου και μεταφορικές ταινίες, καθώς επίσης και οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή μηχανήματος. Euroform. Η δραμηνή εταιρεία που καλύπτει τις απαιτήσεις σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 40 40 81. Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μπορούμε όμως ακόμη περισσότερα όταν είμαστε όλοι μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Στηρίζουμε τον τόπο μας και κάθε όραμα είναι εφικτό. Επωφεληθείτε τώρα και κερδίστε για προθεσμιακές εγγυημένες καταθέσεις τρίμηνης διάρκειας με προνομιακό επιτόκιο 3,7%. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας. Η δική μας τράπεζα. Popular. Και φέτος η μόδα στα δερμάτινα είναι Popular. Τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων, άριστη ποιότητα που υπερέχει και όλα γνήσια δέρματα. Παλτό, ημίπαλτό, σακάκι, μπουφάν, για άνδρες και γυναίκες σε σούπερ τιμές. Πείτε ότι το είδατε στην Αλφα τηλεόραση και πάρτε όποιο δερμάτινο επιλέξετε μόνο 100 ευρώ. Δερμάτινα Popular στη Δράμα, στον κεντρικό δρόμο Δράμας προς Οτσάνης, κοντά στο πάρκο των Κομνηνών. Ευξήνου Πόντου 39, τηλέφωνο 25210 55 035. Μη σας απασχολούν οι μεταφορές σας. Τώρα είμαστε κοντά σας. Ελτά Courier. Εμπειρία, κύρος, αξιοπιστία, σιγουριά. Μία τιμή για όλη την Ελλάδα, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Άμεση απόδοση αντικαταβολών με την εγγύηση Ελτά Courier. Επίσης, μεταφορά χρημάτων σε όλο τον κόσμο μέσα σε 2 μόνο λεπτά. Εύκολα και γρήγορα με τη Western Union. Είμαστε ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Δύο καταστήματα στη Δράμα. Κεντρικό 1 Ιουλίου 30 και υποκατάστημα Λαμπριανίδη 25. Αντιπρόσωπος νομού Δράμας, Χαραλαμπίδης Γεώργιος. Ελτά Courier. Είναι παντού, πάνε παντού. Υγραέριο. Το νέο καύσιμο που κατέκτησε το δρόμο. Οικονομικό. Ποιοτικό. Οικολογικό καύσιμο. Για υγραέριο στην κίνηση, ελάτε σε μας. Σελ Σαββίδης ΑΕ. Το μόνο πρατήριο που έχει τα πάντα και συμφέρει.
Επώνυμα υγρά καύσιμα Shell και τώρα υγρά αέριο κίνησης Coral Gas. Όλα σε ανταγωνιστικές τιμές με ποιοτικά καύσιμα και υποδειγματική εξυπηρέτηση. Πρώτο πρατήριο υγρών καυσίμων με την ποιότητα της Shell στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Και δεύτερο πρατήριο Οδυσσέως 3 στη Δράμα με υγρά αέριο κίνησης από την Coral Gas. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Σαββίδης ΑΕ από το 1969. Στο δρόμο σας. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο του αυτοκινήτου και σας περιμένουμε σε έναν χώρο 500 τετραγωνικών μέτρων με άνετο πάρκινγκ για να βρείτε ό,τι δεν βρίσκεται αλλού. Κονιδάρης. Λιπαντικά, ημάντες, φίλτρα, μπουζί, μπαταρίες, καθώς και εξειδικευμένα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γνήσια λιπαντικά BMW, Ford, Opel, Selenia και αμορτισέρ η τετράδα από 140 ευρώ. Με αγορά άνω των 50 ευρώ, έκπτωση 10% σε όλα μας τα είδη. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Η έξυπνη λύση για το αυτοκίνητό σας. Παγκαίου 41, Αρκαδικός Δράμας. Το κουρτινάκι της Αλίκης. Κουρτίνες, ριχτάρια, επιπλόπανα, κουβερλί, μαξιλαράκια, όλα με το μέτρο. Τώρα σε νέα διεύθυνση, 19ης Μαΐου 104, στο κέντρο του Παζαριού, το κουρτινάκι της Αλίκης. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί. Χριστούγεννα, μυρωδιές, χρώματα, φώτα, ζεστασιά, μουσικές. Παραμύθι. Παιχνίδια. Είναι μαγεία, είναι χαρά. Είναι μια γιορτή για τα παιδιά μας. Και δεν είναι μόνο για μικρούς, είναι και για εμάς τους μεγάλους. Η πιο ωραία αίσθηση που υπάρχει σε όλο το χρόνο. Πολύ θα ήθελα να βρεθώ στην ονειροπολή της Δράμας. Χρώματα, φαντασία, ζαχαρωτά. Είναι το πιο όμορφο παραμύθι που έχει γραφτεί ποτέ. Μας κάνουν να αισθανόμαστε πάλι παιδιά. Όλα αυτά τα μαγικά συμβαίνουν στην ονειρούπολη Δράμας. Το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ονειρούπολη Δράμας. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ζήστε το παραμύθι. Το θέμα της αντίδρασης στα δημοσιεύματα που θέλουν την κατάργηση της ΔΕΙΑΔ απασχόλησε κατά κύριο λόγο την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Τελικά αποφασίστηκε η έκδοση σχετικού ψηφίσματος, η οποία όμως δεν βρήκε σύμφωνες όλες τις δημοτικές παρατάξεις αλλά και τους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΔ. Η ΔΕΙΑΔ της Δράμας δεν έχει οικονομικά προβλήματα, άρα και οικονομικά να το βλέπουμε δεν υπάρχει ζήτημα κατάργησης της επιχείρησης σύνδρευσης και αποκέντρωσης του Δίου μας. Ζητήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων να πάρει θέση και να βγει δελτίο από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το οποίο και έγινε άμεσα, όπως επίσης και από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ δύο μέρες πριν είχε βγάλει το ψήφισμα αφέτακτο από τη Γενική της Συνέλευση, την οποία είχε σαφή αναφορά ότι δεν δέχεται όχι να κλείσουν ΔΕΙΑ ή επιχειρήσεις πολιτισμού, αλλά καμία περαιτέρω μείωση στο προσωπικό, στους εργαζομένους του ΣΟΤΑ, μιας και στα δύο πρώτα κύματα ήταν, συμπεριλαμβάνονταν η ΟΤΑ, είτε την πρώτη διαθεσιμότητα, είτε τη δεύτερη που ήταν αποκλειστικά ΟΤΑ, οι δημοτικοί αστυνόμοι και οι σχολικοί φύλακες. Ανάγκη επιβίωσης και χαρακτηριστική περιουσία και πολιτισμός της πόλης της Δράμας, θα έπρεπε όχι μια συνεδρία, πολλές συνεδριάσεις να κάνουμε γι' αυτό και μάλιστα με την άνεσή μας, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ δεδομένο ότι όλοι μαζί είμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Και θεωρώ ότι ο αγώνας υπάρχει, γιατί όπου δεν δώσαμε αγώνα εμείς οι Δραμινοί, γιατί δυστυχώς έχουμε να δώσουμε αγώνα από τους Λιγνίτες, για όσους προτιμούνται εδώ πέρα μέσα, τα χάσαν όλα. Τα χάσαν όλα γιατί ήμασταν ανήσυχοι για το καπνολογικό. Τα χάσαν όλα γιατί ήμασταν ανήσυχοι για το ΔΕΗ. Χάσαμε τον επαγγελματικό σταθμό του σιδηροδρόμου. Χάσαμε τα στρατόπεδα. Χάσαμε τα πάντα. Χάνουμε αυτή τη στιγμή από το νοσοκομείο μας. Χάνουμε τα πάντα και δεν αντιδράμε, γιατί καθόμαστε ήρεμοι στον καναπέ.
Λοιπόν, εγώ διαφωνώ απόλυτα με αυτή τη λογική. Είναι κερδοφόρα η ΔΕΙΑΤ και πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Όχι, κύριε, και ο ΠΑΠ κερδοφόρος ήταν. Και η ΔΕΙΑΤ που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν κερδοφόρα είναι. Τα κερδοφόρα φιλέτα είναι που τους νοιάζουν. Δεν τους νοιάζουν ούτε οι ανθρώπινες ζωές, ούτε αν το χωράφι εκεί πέρα του κόκκι δεν θα έχει νερό, ούτε του κτηνοτρόφου. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Δεν τους νοιάζουν οι αυτοκτονίες, δεν τους νοιάζει τίποτα. Ας αμυνθούμε τέλος σαν πόλη. Τι περιμένουμε. Εσείς, σαν δημοτική αρχή που στηρίζετε τις κινήσεις των εργαζομένων και όλοι οι φορείς, έχετε να ξεκινάτε από το σύνολο του ΛΙΔΕ, την ευρύστατη τη δύναμη που έχετε, να είστε κοντά στους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και να κάνω ένα ερώτημα ρητορικό. Εμείς στην Ελλάδα θέλουμε, γιατί σα λέω, εμάς δεν μας πουλήσουν, θα σας πω μετά για εμάς η διαδικασία ποια είναι. Τι θα συμβεί αύριο αν και 66 εργαζόμενοι στην ΔΕΙΑ δηλώσουν μια ομαδική παρέτηση. Το σκεφτείτε αυτό. Πόσο πιο νερό πρέπει να σου δώσω και δεν είναι συνεχιακό, γιατί εμείς καθώς αυτό είναι ο βουλευτής Θεσσαλονίκη. Στον απόϊχο τώρα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Σημεωνίδου, ποια ήταν η απόφαση η οποία ελήφθη, που καταλήξατε σχετικά με τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα για τη ΔΕΙΑΔ? Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε με μια αντίθεση επί της διαδικασίας, γιατί όπως παρακολουθήσατε, επί της ουσίας τουλάχιστον δεν εκφράστηκε καμία διαφωνία, δηλαδή όλοι τοποθετήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Δήμαρχος, ο Αντιπρόεδρος της επιχείρησης, υπέρ του να παραμείνει η ΔΕΙΑΔ έτσι όπως έχει και ότι είμαστε διατεθειμένοι να περιφρουρήσουμε αυτόν τον χαρακτήρα και αυτήν τη δράση, η οποία τελικά είναι και πολύ πετυχημένη και έχει προσφέρει και προσφέρει τόσο στον κόσμο της δράμας. Εκεί λοιπόν που προήλθε η διαφωνία και δημιουργήθηκε η ένταση ήταν η διαδικασία, δηλαδή εμείς σαν εργαζόμενοι, επειδή κάναμε τη συνάντηση της Παρασκευής την οποία μας καλύψατε και εκεί είχαμε καταλήξει σε ένα ψήφισμα και δεν συμμετείχαμε σε αυτό μόνο εργαζόμενοι, όπως πολύ καλά ξέρετε, ήμασταν πολλοί κόσμος, πολλοί φορείς που συμμετείχαν σε αυτήν την κατάσταση και αυτό το ψήφισμα ουσιαστικά έδινε την εντολή ή τέλος πάντων εκδήλωνε την επιθυμία από το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει κάποιες αποφάσεις, γιατί δεν νομίζουμε ότι με το να βγάλει ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει κάτι. Εμείς θέλαμε αποφάσεις, δεσμεύσεις, πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι ποτέ δεν θα εκχωρηθεί από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου νερά της δράμας, πηγές, ποτάμια, ΔΕΙΑΔ. Ότι αν πάρει εντολή για κλείσιμο της ΔΕΙΑΔ θα αντισταθεί και θα κρατήσει τη ΔΕΙΑΔ ανοιχτή, γιατί ξέρετε ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και θα κατέλθουμε όλοι σε έναν δυναμικό αγώνα, τόσο δικαστικό, αλλά όσο και κινηματικό, σαν πολίτες αυτής της πόλης. Θα πούμε δεν τα παραδίδουμε. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής φυσικά η οποία και πέρασε ήταν ότι θα γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα βγάλει ένα ψήφισμα που θα το διαμηνήσει κάτω. Δηλαδή, ενώ στις τοποθετήσεις και στις θέσεις δεν είχαμε διαφορά, έχουμε μεγάλη διαφορά στον τρόπο αντίδρασης που πρέπει να έχουμε. Η διαφορά μας δεν είναι τόσο μικρή όσο φαντάζεται ο κόσμος. Είναι μια διαφορά που λέει ότι πρέπει αποφασισμένα να είμαστε έτοιμοι να ξεκινάμε τους αγώνες πριν μας έρθουν. Με τα ψηφίσματα σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν κερδίσαμε. Ούτε το σιδηρόδρομο μας κρατήσαμε, ούτε το ΤΕΗ μας κρατήσαμε, ούτε το καπνολογικό Ινστιτούτο κρατήσαμε, τα χάσαμε όλα. Θέλει συγκροτημένο αγώνα από τα πριν. Πριν μας έρθει το κακό, φτάνει πια να μας έρχονται στο κεφάλι και μετά να κλαίμε τη μοίρα μας. Αυτό, σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους πολίτες της δράμας και θεωρώ ότι παρόλο που υπήρχε η ένταση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάλι θα τα βρούμε, γιατί ο ίδιος είναι ο στόχος μας. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρέθηκε ο Σύλλογος των Εργαζομένων της ΔΕΙΑΔ και σύσσωμη θα έλεγα οι εργαζόμενοι, 66 εργαζόμενοι αυτής της δημοτικής μας επιχείρησης. Σκοπός της επίσκεψης του Συλλόγου ήταν η ενημέρωση του σώματος αλλά και όλων των δραμηνών σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις φήμες που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα για πιθανό κλείσιμο κάποιων ΔΕΙΑ της πατρίδας μας, μεταξύ αυτών και της δικής μας δημοτικής επιχείρησης, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Και ενώ από τις αρχικές τοποθετήσεις τόσο του Δημάρχου όσο και δημοτικών συμβούλων που λάβαμε το λόγο φαινόταν ότι θα υπάρχει ένα κλίμα ομοφωνίας και ενότητας, ξαφνικά και εντελώς αδικαιολόγητα ο απερχόμενος δήμαρχος δυναμίτησε το κλίμα και δημιούργησε ένταση στη συνεδρίαση με αποτέλεσμα αυτή να διακοπεί και να αποχωρήσουμε πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι από διαφορετικές παρατάξεις.
ότι η ΔΕΙΑ χαρακτηρίζεται από ειδικό καθεστώς και ταυτόχρονα το οποίο ειδικό καθεστώς θέλουμε, το κάνουμε και εμείς ως διοίκηση, το κάνετε και εσείς οι εργαζόμενοι και το προβάλλουμε, ότι είμαστε ειδικό καθεστώς, δεν χρηματοδοτούμαστε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είμαστε αυτή η επιχείρηση η οποία δεν θέλουμε να εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο, δεν θέλουμε να εφαρμοστεί οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο, οι ίδιοι μας προβάλλουμε το διαφορετικό καθεστώς, αν θέλετε, τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια τα οποία σε ένα βαθμό διέπουν τη λειτουργία των ΔΕΙΑ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να λέμε παραπάνω γι' αυτό, γιατί αν μιλάμε τότε και υπερθεματίζουμε για το ειδικό καθεστώς, τότε πηγαίνουμε μοιραία να πέσουμε στην ίδια παγίδα, ότι ιδιωτικοποιούμε εμείς τις ΔΕΙΑ, ενώ μοναδικός μέτοχος στην ΔΕΙΑ, σε κάθε ΔΕΙΑ, είναι ο Δήμος. Σε ενημερωτική κίνηση για τις δράσεις της εταιρείας 3Ε, στην οποία ανήκει και η αντιπροσωπεία της Coca-Cola στην Ελλάδα, προχωρούν οι εργαζόμενοι αλλά και οι απολυμμένοι της επιχείρησης που βλέπουν μέρα με την ημέρα να απολύονται συνάδελφοί τους. Η ενημερωτική εκστρατεία στη Δράμα θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ σήμερα προχώρησαν στην ανάρτηση ενός πανό. Συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης οι εργαζόμενοι και οι απολυμμένοι της εταιρείας Coca-Cola προς τους πολίτες, έτσι ώστε να μάθουν το τι ακριβώς θέλει να κάνει η επιχείρηση με τη μεταφορά μονάδων παραγωγής στη Βουλγαρία. Αυτή την εβδομάδα θα βρίσκονται στην πόλη της Δράμας. Σήμερα ήρθαμε στη Δράμα για να κρεμάσουμε ένα μποϊκοτάζ στα προϊόντα της 3Ε, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας να μην αγοράζει τα προϊόντα της, για να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και να ετοιμαστούμε για την Παρασκευή που θα έρθουμε να κάνουμε και να δώσουμε τα φυλάδια μας. Την ενημερωτική αυτή κίνηση λοιπόν, η οποία γίνεται για να ενημερώσετε τους δραμηνούς, έτσι ώστε να ξέρουν και αυτοί ποιες είναι οι δράσεις της Coca-Cola απέναντι προς εργαζόμενους της. Ποιες είναι αυτές όμως? Είναι ότι θέλουν να κλείσουν το εργοστάσιο. Θέλουν να φύγουν στη Βουλγαρία. Δεν θέλουν να έχουν εργαζόμενους, θέλουν να έχουν εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό εμείς εδώ σαν Μακεδονία δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί δεν υπάρχει εργοστάσιο από την Κέρκυρα μέχρι την Οριστάγια δαπάνω, δεν υπάρχει εργοστάσιο αυτή τη στιγμή. Μας θέλουν σαν καταναλωτές. Αυτό εμείς δεν πρέπει να το δεχτούμε. Πόσες εβδομάδες, μάλλον καλύτερα, πόσους μήνες απεργείτε? Σήμερα είμαστε 72 μέρες. Και για πόσους ανθρώπους μιλάμε που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους ή την έχουν χάσει ήδη? Μέχρι στιγμής από το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης είναι 360 οικογένειες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι στους 33 εργαζόμενους που κάνουν χρήση το 5% και συνεχίζουμε. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την παράταση της προστασίας των πολιτών από τους πληστηριασμούς, υπογράμμισε μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση Δράμας η πρώην βουλευτής Δράμας του Πασόκ Χαρά Κεφαλίδου. Αξίζει να σημειωθεί πως η νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει την πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα οι πληστηριασμοί, γιατί είναι μεγάλο θέμα κάθε οικογένεια να μπορέσει να προστατεύσει την κατοικία της. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο λέγοντας ότι χωρίς κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει καμία οικονομική ανάκαμψη. Δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας καμία οικονομική ανάκαμψη. Επομένως, η θέση του Πασόκ σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς, που νομίζω ότι θα κυριαρχήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα, είναι ότι πρέπει να υπάρξει σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία του φτωχού και μεσαίου νοικοκυριού δέσμευση να μην γίνει καμία άρση της απόφασης αυτής. Φυσικά πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και το οικογενειακό εισόδημα και το ύψος της μηνιαίας ανεκτής δόσης που μπορεί ο καθένας όταν ρυθμίζει το δάνειό του να καταβάλει, αλλά όταν σε μία οικογένεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, δεν υπάρχει κανένα εργαζόμενο μέλος, αυτό δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου. Να έχετε υπόψη σας δε ότι πρέπει οπωσδήποτε το θέμα των πληστηριασμών να λήξει άμεσα, γιατί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα ισχύει η νομοθετική ρύθμιση που μιλάει για πάγωμα των πληστηριασμών. Σε περίπτωση που εκπνεύσει αυτό το χρονικό διάστημα, πρέπει να υπάρξει από την Ελληνική Βουλή ρύθμιση νομοθετική
για να μπορέσει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία στα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Επομένως, άμεσα πρέπει στο επόμενο χρονικό διάστημα να πάρουν σάρκα και οστά αυτές οι σκέψεις και οι πρωτοβουλίες για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης πια με ασφάλεια να αισθάνεται ότι η πρώτη κατοικία, η στέγη του, το κεραμίδι που έχει πάνω από το κεφάλι του, δεν βάλεται. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμα συμμετέχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης ενάντια στην βία κατά των γυναικών και προσκαλεί τους πολίτες στη θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Άγγελοι των Λιγμών» που διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και γυναικείους πολιτιστικούς συλλόγους της Δράμας. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο στο Αμφιθέατρο Δραμηνών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 8 το απόγευμα. Το η ώρα στο Αμφιθέατρο Δραμηνών Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας θα υπάρξει μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι Άγγελοι των Λιγμών». Γίνεται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας και της Προέδρου Συναδέλφου Αντιπεριφερειάρχη Εύρου της κυρίας Νικολάου και με ευκαιρία της Επιτροπής αυτής και του ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για την εναντίον των γυναικών βία η οποία διαχρονικά υπάρχει θα έλεγα ακόμα και στις μέρες μας δίνεται δωρεάν αυτή η παράσταση σε συνεργασία και με όλες τις γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και καλούμε τους δραμηνούς να παρευρεθούν αύριο 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Δραμηνών Πολιτών. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ονειρούπολης για αύριο. Ονειρούπολη 2013-2014. Ζήσε το παραμύθι. Το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων γενικά της Ονειρούπολης είναι αυτή τη στιγμή γίνεται στη μικρή σκηνή, μικρή επισκέπτη της Ονειρούπολης. Θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γερμανική γλώσσα με βιωματικό τρόπο μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές, γερμανικά συγκίνηση. Στις 6 ώρα στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης ο Θρακομικρασιατικός Σύλλογος Προσοτσάνης παρουσιάζει χορούς από την περιοχή της Θράκης. Στις 7.30 η Φόλκα Φόλκα στην κεντρική σκηνή live θα κλείσουν την ημέρα με έντεχνους ήχους και μουσικές ιστορίες. Την Κυριακή 11 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι στη μικρή σκηνή οι μικροί επισκέπτες της Ονειρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γερμανική γλώσσα με βιωματικό τρόπο, μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές, γερμανικά συγκίνηση. Στις 6 ώρα, στη μικρή σκηνή, η θεατρική ομάδα Χίπο παρουσιάζει το έργο Φουτουρία σε ένα μικρό ταξίδι στον μακρινό σύμπαν. Ακολουθεί διαδραστικό παιχνίδι. Στις 6 ώρα, στην κεντρική σκηνή, η ευκαιρία να δείξετε τις τραγουδιστικές σας ικανότητες στο πιο τρελό καραόκε, πάρτι που έχει γίνει ποτέ. Και στις 7.30 στην κεντρική σκηνή ο Στέλιος Τηλιανίδης live στη σκηνή ένα πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα. Στην αθλητική εκπομπή τώρα της Αλφα τηλεόρασης Αλφα Σπορ με τον Σάκη Πετρόπουλο καλεσμένος ήταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Δόξα Δράμας Σταύρος Δαϊλάκης. Ο κ. Δαϊλάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντησή του με τον δραμηνής καταγωγής επιχειρηματία Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος εκπροσωπεί γαλλικό όμιλο που προτίθεται να επενδύσει στην περιοχή. Ο κ. Δαϊλάκης θα τον προτρέψει να ασχοληθεί και επαγγελματικά με την ΠΑΕ Δόξα Δράμας. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Δράμας αύριο Τετάρτη είναι εμβόλεμη. Έτσι 3 παρατέταρτο θα έχουμε τις παρακάτω αναμετρήσεις. Στη Χωριστή ο τοπικός Ορφέας υποδέχεται τον Κεραυνό Μοναστηρακίου. Στο Νευροκόπιο ο τοπικός Ακρίτας υποδέχεται τον Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Θανασίου. Στη Φτελιά ο τοπικός Άρης υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Εθνικός Αστήρ Καλυφίτου Γυμναστικός Σύλλογος Προσοτσάνη, Φίλιππη Δοξάτου Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου, Άρης Φωτολίβος Ατρόμητος Περιθωρίου και Δόξα Βόλακα Αθλητική Ένωση Καλαμπακιού. Στο βαθμολογικό πίνακα την κούρσα οδηγούν οι Φίλιππη Δοξάτου με 29 βαθμούς και ακολουθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Προσοτσάνη με 26. Βέβαια, να τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι το μέγα ζητούμενο και ερωτηματικό είναι τι θα γίνουν τα πρωταθλήματα 1-1-14. Δηλαδή σε 20 μέρες αφού οι άδειες λειτουργίας των γηπεδικών εγκαταστάσεων δεν θα υφίστανται.
λήγουνε 31 δωδεκάτου. Και συνομιλώντας με τον πρόεδρο της ΣΕΠΣ, τον κύριο Γιώργο Χατσαρόγλου, είπε ότι για κάθε γήπεδο για να νομιμοποιηθεί θέλει έκθεση αρμοδίας επιτροπής από μηχανικούς και βέβαια όλα αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες πρέπει να αποτυπωθούν σε έγγραφα και σε παραστάσεις. Έτσι 1/1/14 παραμένει ανοιχτό το θέμα της εξαγωγής των πρωταθλημάτων, της άδειας λειτουργίας των γηπέδων και όλα αυτά που προβληματίζουν και ταλανίζουν και τους δήμους και τους συλλόγους και τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες. Έτσι αναφέραμε ότι αύριο είναι εμβόλυμη αγωνιστική, χωριστή Μοναστηράκη, Νευροκόπιο Άγιος, Φτελιά Μπελόκηπη, Καλήφητος Προσοτσάνη, Δοξάτο Ξηροπόταμος, Φωτολίβος Περιθώρη και Βόλακας, Καλαμπάκι. Είναι αναμετρήσεις 3/4. Να περάσουμε στο στρατόπεδο των Μαυραϊτών, όπου η ικανοποίηση επικρατεί και στο στρατόπεδο των Μαυραϊτών και στις τάξεις των φιλάθλων για την επική νίκη ανατροπή επί του Πιερικού. Η ομάδα έδειξε ψυχικά χαρίσματα και σίγουρα με την πρίκα αυτή εκστρατεύει την Κυριακή στα Γιάννητσά. Βέβαια, το διοικητικό πρόβλημα παραμένει καθώς η διοίκηση πρωτοδικείου αναζητεί εκείνη τη λύση που θα δώσει όραμα και διέξοδο στο διοικητικό πρόβλημα στην ΠΑΕ. Χθες στην εκπομπή Αλφα Σπορ είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο, τον κύριο Σταύρο Δαϊλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε ότι οι διεργασίες συνεχίζονται, θα συναντηθεί με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, τον δραμηνής καταγωγής επιχειρηματία γαλλικής, ο οποίος εκπροσωπεί γαλλική εταιρεία υβριδικών αυτοκινήτων. Η επένδυση είναι προγραμματισμένη να γίνει στην περιοχή μας. Έτσι ο κύριος Δαϊλάκης, τονίζοντας και τη δραμηνή καταγωγή τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, που θα συναντηθεί αυτές τις μέρες για να τον εκθέσει ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα στην ΠΑΕ Δόξα Δράμας και να τον προτρέψει να ασχοληθεί με τα διοικητικά των Μαυραϊτών. Εμείς πάμε να δούμε τα γκολ με τον Πιερικό και τι είπε ο κύριος Δαϊλάκης στην εκπομπή Αλφα Σπορ. Νίκη με ανατροπή πέτυχε η Δόξα Δράμας επί του Πιερικού. Εδώ ο Μανίκας αποφεύγει έξυπνα το Μιλένκοβιτς, πατάει περιοχή, πλασάρει το δάφκο, 32ο λεπτό, 0-1, ψυχρολουσία εδώ. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Μανίκας κλέβει την μπάλα, χαλαρά ο Μιλένκοβιτς, δεν υπάρχει πισωκάλυψη, φεύγει ο Μανίκας, ανενόχλητος, αργούν οι αμυντικοί, δάφκος κλείνει τη γωνία στην απέναντι τον πλασάρι ο Μανίκας, 0-1, 32ο λεπτό, προηγείται ο Πιερικός μέσα στην Δόξα, ψυχρολουσία, ενώ ο πάγκος του Πιερικού πανηγυρίζει. Εδώ, Κασός σέντρα, θα διώξουν οι αμυντικοί, κόρνερ για τους Μαυραϊτούς, μετά τον γκολ ανέβηκαν, πιέζουν, Σάββας Κυριακίδης, πίσω η μπάλα, Θεοδωρέλης σε ρόλο εξτρέμ, Λάζαρος Θεοδωρέλης θα βγάλει σέντρα. Ρούτσης καλό σουτ, Παπατολίκας που ήταν από τους διακριθέντες κρατάει το 0. Ξαναπιέζουν εδώ οι της Δόξας. Σάββας Κυριακίδης, άω την μπάλα. Παπατολίκας διώχνει. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο μέρος. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Πιερικού. Δάφκος για τον Γιάννη τον Στεριανό, για τον Γελαδάρη, αλλάζουν την μπάλα με τον Ρούτσης. Κυριακίδης, θα παρενευληθούν οι αμυντικοί του Πιερικού, θα βγει σέντρα Πασχάλης Κασός, 1-1, 53ο λεπτό, ο Πασχάλης Κασός με κεφαλιά νικάει τον πολύ καλό Παπατολίκα και φέρνει στα ίσα το μάτς. Εδώ ο καθάριος πλάγιο, η μπάλα θα αλλάξουν την μπάλα ή τις Δόξες μετά το πλάγιο, θα βγει σέντρα, Πασχάλης Κασός, βρίσκει λίγο την μπάλα ο Παπαταλίκας, όχι όμως τόσο που να την αποτρέψει, μην την αποτρέψει να μπει στα δίχτυα. 1-1, ξαναρχίζει το μάτς από την αρχή, 53ο λεπτό. Εδώ καθάριος, από τους κινητήριους θα χάσουν. Βλασόπουλος, Ρούτσης, σουτ, οριζόντιο δοκάρι. Χρήστος Ρούτσης και οριζόντιο δοκάρι, εδώ ξανά.
Βλασόπουλος θα πασάρει στο κεντρικό χαφ των Μαυραϊτών. Κάνει κίνηση δεξιά ο Χιντασέλη, επιλέγει το σουτ ο Χρήστος Ρούτσης και η μπάλα στη συμβολή στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι κοντά στο γάμα του Παπατολίκα που πετάχτηκε. Παραμένει το 1-1. Εδώ σέντρα για τον Πιερικό, πίσω κεφαλιά, η μπάλα έξω από την περιοχή του Κώστα Δάφκου. Παραμένει το 1. Εδώ ξανά Καθάριος, θα βγάλει για τον Μανίκα, Στεριανός τον πιέζει, πέφτει ο Μανίκας, τίποτα, παίζεται Σάββας Κυριακίδης, Ετόφ, ατομική προσπάθεια ο Ετόφ, θα πάρει και το rebound, Ετόφ, λίγο ο Παπατολίκας με τα ακροδάκτυλα, την μπάλα στο δοκάρι του. Επιστρέφει και ο Φιντασέλη και ο Ετόφ χάνει μοναδική ευκαιρία. Ξανά ο Βούλγαρος σέντερ, κάνει ατομική προσπάθεια μπροστά από τον Νίτσιο. Θα πάρει το rebound. Θα πατήσει η περιοχή. Βγαίνει ο Παπατολίκας. Λίγο ακουμπά την μπάλα ο Πορτιέρο. Αριστερό κάτω το δοκάρι στην επιστροφή. Ο Αλέξης Χιντασέλη. Παράλληλα στην εστία και ο Ετόφ από 2 μέτρα. Η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του. Μοναδική ευκαιρία να προηγηθεί η δόξα εδώ με τον Ετόφ. Και το δοκάρι βέβαια. Αλλάζουν την μπάλα της δόξας, Μέγκα, Ρούτσης για τον Χιντασέλη, πολύ δραστηριός Χιντασέλη, αφήνει ο Βούλγαρος, ο Ρούτσης και 2-1. Άφησε ο Βούλγαρος με προσποίηση, ήρθε με ο Χρήστος Ρούτσης στο γάμα της εστίας του Παπατολίκα, 2-1. 85ο λεπτό, η Μαυραϊτή ανατροπή και επιστρέφουν στις νίκες. Επιστρέφουν στις νίκες οι Μαυραϊτοί. Εδώ ξανά Αλέξης Χιντασέλη πάνω στη γραμμή θα κοτρολάρει κοιτάζει μέσα στην περιοχή βγάζει παράλληλη σέντρα ο Ετόφ προσποίηση αφήνει την μπάλα και με αριστερό ο Ρούτσης ο Χρήστος στο γάμα της εστίας στο Παπακολίκα 2-1 και τρέχει βέβαια να καθυγυρίσει ο Χρήστος ο Ρούτσης. Έκανε μια κρούση με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Έκανε, δεν το κρύβω. Ποια είναι η άποψη που αποκόμισες? Η άποψη του είναι ότι είναι θετικός, με την έννοια ότι του είπα ότι η Δράμα είναι ένα καλό σημείο για επιχείρηση που συμβαδίζει με τη δόξα. Ξέρεις τι γίνεται, Σάκη. Οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού χρησιμοποιούν ως ατμομηχανή ήθεστε δηλαδή για αυτούς να έχουν μία ποδοσφαιρική ομάδα. Γι' αυτό επέλεξε ο Γιάννης να κάνει μία κουβέντα με τον Άρη. Ήταν αριανών αισθημάτων όταν ήταν στα νιάτα του. Τον εξήγησα ότι η Δράμα προέχει από τον Άρη. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σύντομα θα είναι εδώ. Θα έρθει. Ναι, θα έρθει. Θα γίνει μια κουβέντα. Εμείς βέβαια δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες και το επαναλαμβάνω. Είμαστε οι άνθρωποι που μπήκαν στη δύσκολη στιγμή για να σώσουν τη φήμη, την ιστορία. Την οντότητα. Την ύπαρξη των παιχτών. Δηλαδή αν δεν υπήρχαμε εμείς δεν θα υπήρχαν παίχτες τώρα. Το είπα στα παιδιά της προάλλης που μαζευτήκαμε εκεί πέρα για να... και κάναμε μια ωραία κουβέντα γεμάτη αγάπη. Τα παιδιά για την ομάδα, η διοίκηση για τα παιδιά, άρα και για την ομάδα. Δηλαδή δουλεύουμε συλλογικά, δεν έχουμε εμείς την, αν θέλεις, την πολυτέλεια να έχουμε τον τάδε πρόεδρο, τον τάδε αντιπρόεδρο, όλοι είμαστε μία οικογένεια και δουλεύουμε έτσι συλλογικά για το καλό της ομάδας. Δεν έχουμε δηλαδή μέσα ποσοστό κέρδους μεμονωμένο για τον καθένα. Μόνο υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε. Εμείς όταν ξυπνούμε κάθε πρωί, όλοι μας, προσπαθούμε να βρούμε τα 5 χιλιάρικα που είναι τα λειτουργικά έξοδα ημερησίως. Λοιπόν, και όταν ξυπνάς έτσι καταλαβαίνεις. Εκείνη την ώρα όταν ακούσα από τα κανάλια ότι ο ένας φοροδιαφεύγει, ο άλλος κάνει το ένα το άλλο, λες σε ποια κοινωνία ζούμε και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Λοιπόν. We'll be right back.
Να δούμε τώρα τι προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξέρετε τα κατάλληλα μέρη για κυνήγι. Έχετε ανακαλύψει όλα τα μυστικά για τα θυράματα. Είστε σίγουροι ότι τα καλύτερα φυσίγκια είναι... Champion. Βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Για κυνηγούς που ξέρουν. Φυσίγκια για όλα τα θυράματα. Βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας βοηθά να προσφέρουμε τα προϊόντα μας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Πώληση Χοντρική Λιανική. 50 χρόνια βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Υπεύθυνος Γιώργος Μακρής. Έκτο χιλιόμετρο, Δράμα Σερών. 1,5 χιλιόμετρο από τα φανάρια του Μιλοποτάμου, πάνω στο δρόμο των Σερών. Προμηθευτείτε τα φυσίγκια από το χώρο μας σε τιμές χοντρικής. Ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Επιστημονικό κέντρο εφαρμογών. Ακουστικά βαρικοΐας νέας γενιάς. Μπαταρίες όλων των τύπων. Εκμαγεία και αναλώσιμα. Η προηγμένη και μοναδική τεχνολογία των ακουστικών μας προσφέρει ευκολία στη χρήση με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Άριστη και υψηλή ποιότητα ήχου, διακριτική στο σχεδιασμό. Προσιτό οικονομικό κόστος χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση και τον ήχο. Ακουστικά βαρικοΐας υψηλής ποιότητας Γεωργιάδης. Άμεση τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Επισκέψεις κατοίκων δωρεάν. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Windex και της Microsoft. Μέλος του δικτύου Χρυσικός. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα. Δημιουργία, εμπειρία, ποιότητα κατασκευής. Μακρόγλου. Κατασκευάζουμε έπιπλα κουζίνας, καμαρόπορτες, εσωτερικές σκάλες, ντουλάπες και οποιαδήποτε άλλη δημιουργία ονειρεύεστε για το χώρο σας. Μακρόγλου. Παραδοσιακές κουζίνες αλλά και μοντέρνες, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας στο χώρο του επίπλου. Κουζίνα από 170 ευρώ το μέτρο. Ντουλάπες από 170 ευρώ το μέτρο. Πόρτες από 200 ευρώ. Θωρακισμένη πόρτα από 650 ευρώ. Τώρα και νέο τμήμα με εκκλησιαστικά έπιπλα. Μακρόγλου. Η τέχνη της ποιότητας στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στην Αδριανή Δράμας. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. 13 χρόνια εμπειρίας. Μέσα στα 100 μεγαλύτερα ασφαλιστικά πρακτορία της Ελλάδας. Με 12.000 πελάτες. Το μοναδικό πρακτορείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με πιστοποίηση ISO 9001. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. Μοναδικές προσφορές για ολόκληρο το 2013. Μην πειραματίζεστε με απρόσωπες διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλέφωνα. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια όταν κάνουμε το συμβόλαιό σας. Έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε σε όλη την Ελλάδα με οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, πραγματογνωμόνων και συνεργείων. Ελάτε σε εμάς και κερδίστε χρήματα, χρόνο και σιγουριά. Νέα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομιακής περίθαλψης από 100 ευρώ το χρόνο. Αφή Αρβανιτίδη, στη Δράμα. Το όνομά μου, μια πρόκληση. Οι τσαχπινιές μου, πολλές. Και το κυριότερο, δεν σου βγαίνω ακριβά. Πώς με λένε? Βρες το μόνο σου. Nobody else but you. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση Δράμας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.